Χαρήκαλα, ρε παιδί. Ωραία. Λοιπόν. Πώς το ξέρεις, Μάνης. Εγώ αυτό το παιχνίδι το είχα χαμένο. Χαμένο γιατί είχα πιστέψει και, και μετά το μάτς το λέω ότι ο Ολυμπιακός το είχε δέσει. Το 70% δηλαδή το εξαγωνιστικό του κομμάτι ήταν δεμένο. Το 30% ήταν το άλλο το κομμάτι, το ποδοσφαιρικό. Από αυτό δεν πήρε τίποτα ο Ολυμπιακός. Τίποτα. Με επόπτες, διαιτητές, παρατηρητές, χωρίς τζαβέλες. Και κάποια στιγμή πιστεύεις ότι θα πάρει μπροστά η γραμμή του Μίτρογλου, του Τσόρι και τα λοιπά. Οι πεθαμένοι που θα αναστηθούν, που είχα πει. Τώρα θα ακούσει τα πουστούλια μου βέβαια, όταν ανοίξω γραμμές, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Με Ράτς, Βιτόρ, Σκόνδρα και Κίτσιου τετράδα και Αρετόπουλο πιθανολόγησα ότι θα έχω ήττα με ένα 0 τουλάχιστον. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός παίρνει εύνοια και δεν μπορεί να κερδίσει. Μία στην Τρίπολη και μία σήμερα. 150 μηνύματα παοξίδων στο κινητό. Πήρε φωτιά. Όταν κλείσαν οι ουρητήρες μου και πήγα στο νοσοκομείο, είχα 3-4 μηνύματα. Αν είχα 150 γλάστρες από αυτούς στο νοσοκομείο που πήρα σήμερα τηλέφωνο, θα είχε γίνει ανθοπολείο να πούμε το ωκεανό σταυρός. Θέλω να πω ότι περιμέναν οι καριόλιδες να κάνω λάθος προγνωστικό και να με κάνουν κόσκινο. Τους απαντώ τους καριόλιδες ότι πιστεύατε εσείς ρε, ότι θα κερδίσετε τον Ολυμπιακό με Αρετόπουλο και με αυτή την τετράδα στην άμυνα? Όχι. Το ίδιο πίστευα και εγώ. Από εκεί και πέρα, ο Αναστασιάδης ψήλωσε την τετράδα του στην άμυνα, βγάζοντας συγγνώμη έξω τον Σκόντρα, τον Κίτσιου, τον οποίο σήμερα τον καθάρισε, τον τελείωσε, τον εξαφάνισε τον Κίτσιου, βάζοντας τον Σκόντρα δεξιμπάκ και τον Τζιόλι στόπερ. Εγώ είχα προτείνει πριν το μάτι τον Τζιόλι στόπερ, αλλά σε τριάδα. Δεν πίστευα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει ο Τζιόλις σαν στόπερ με τον Βιτόρ δίδυμο, αλλά τον πίστευα πολύ σαν τρίτο στόπερ. Τελικά αυτή η ιστορία δικαίωσε τον Αναστασιάδη και όχι εμάς που πιστεύαμε το αντίθετο. Όταν βγήκε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, είχαμε μπει εκεί στο κολοκαφενείο που πάμε, που 40 χρόνια δεν έκανε μια ανακαίνιση, ότι είναι πολύ επιθετικογενής ο ΠΑΟΚ στο στήσιμό του. Και φοβηθήκαμε μην παίξει με αφέλεια όπως στη Φιωρεντίνα στα πρώτα 30 λεπτά και γίνει κανένα σκηνικό περίεργο με επιθετικογενούς παίκτες. Αλλά κατόρθωσε αυτούς τους, δηλαδή Περέρα, Γκολάσα, Σαλπικίδη, που είναι και οι τρεις επιθετικογενείς, με δύο μόνο κόφτες στο κέντρο, απέναντι σε ένα Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, με τον ΠΑΟΚ όμως πίσω από τη σέντρα, δίνοντας την κατοχή στον Ολυμπιακό και λέει: παίξε μπάλα, είσαι μεγάλη ομάδα, όπως είπε ο Αναστασιάδης, έλα να με κερδίσεις. Με πολύ πειθαρχημένα τις γραμμές και τους ποδοσφαιριστές, τον ένα κοντά στον άλλον. Στα δύο τέταρτα του γηπέδου σημείων, όταν είδαμε την 11, είπαμε: ο Άγγελος είναι τρελός και όλοι φοβήθηκαν ότι θα πάει σε στυλ Φιωρεντίνα στο πρώτο ημίχρονο. Αντίθετα, έκανε κάποια τρίκ ο Αναστασιάδης, τα οποία του πιάσαν όλα. Του πιάσαν όλα τα τρίκ και νομίζω ότι αυτό με τον Κλάους και τον Περέρα που το έχουμε ξαναδεί, σαν αριστερό χάφ ο Κλάους και μπροστά ο Περέρα, έγινε για πολλούς λόγους. Καταρχήν, αυτό για να πετύχει πρέπει να είναι καλός άνθρωπος ο Σέντερ Φορ. Δηλαδή να πει: εγώ ο Αθανασιάδης θα γίνω ο χαμάλης του Περέιρα. Θα γίνω ο χαμάλης του Περέιρα για να μπορέσω να δώσω στην ομάδα μου κάτι παραπάνω. Έχω ένα φίλο εδώ που μαζί μιλούσαμε στον Κρόνο. Μου λέει: ο Μίτρογλου, ο Καριόλης δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Να το κάνει για τον Αφελάη κτλ. Γιατί είναι παλιό χαρακτήρα κτλ. Ο Μπέρκ μπορεί να το έκανε γιατί είναι καλό παιδί. Ο Περέιρα δεν μαρκάρει. Και στο χώρο το μεγάλο είναι γρήγορο και η σκέψη του Αναστασιάδη είναι σε αργού στόπερ να βγάλω γρήγορου επιθετικού. Γιατί να το χαραμίσω τον παίχτη μου στην πλευρά, θα το βάλω εκεί. Έκανε ένα τρίκ φοβερό αυτό. Ο Superstar Klaus λοιπόν γίνεται χαμάλης του Περέιρα και αυτό είναι αυτό που λέμε οικογένεια. Και δεν είναι σαν τον Τζαβέλα, ο οποίος αποχώρησε και λέει: εγώ δεν παίζω γιατί έχω κλάσει παντάτες. Και ευτυχώς που δεν έπαιξε τελικά, γιατί ο Τζιόλης εκεί πέρα
έδωσε περισσότερο ύψος και ίσως ήταν σε καλό για τον ΠΑΟΚ που έκανε ο άλλος τον τραυματία. Ένα άλλο τρίκ είναι η συμμετοχή του Γκολάσα και του Σαλφικίδη μαζί. Ο Γκολάσα σε μεγάλους χώρους είναι επικίνδυνος στα μαρκαρίσματα. Η πειθαρχία του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι γλίτωσε τον Γκολάσα από μαρκαρίσματα τέτοιου είδους και ποτέ δεν πήγε σε μαρκάρισμα πίσω από τον αντίπαλο. Πάντα τον αντίπαλο τον είχε μπροστά του. Και έχουμε λοιπόν Γκολάσα, Περέιρα, Σαλπικίδη, Αθανασιάδη και το τρίκ πιάνει. Επίσης είχαμε επάνω στο Τζόρι εναλλακτικά μαρκαρίσματα του Κάτσι και του Τσαλδάρη, οι οποίοι του αλλάξαν τα πετρέλαια, στο τρεχαλιτό. Δεν μπόρεσαν στο χώρο τον μικρό, ο Τσόρι, να δείξει την ποιότητά του, γιατί είχε πάνω του παίχτες και μάλιστα δύο, γιατί δώσαν μεγάλο βάρος στο Τζόρι. Εξαφανίστηκε από αυτό το τρίκ του Αναστασιάδη. Ένα άλλο κομμάτι του τακτικού παιχνιδιού ήταν τα ντουμπλαρίσματα, τα δουλεμένα του Αναστασιάδη. Δηλαδή, ο Σκόνδρας με τον Σαλμπικίδη, οι δύο δεστρίβο, οι οποίοι αμυντικά βοηθήσαν πάρα πολύ, ο Κάτσε να έρχεται παράλληλα σαν τρίτος και ο Τσαρδάρης κοντά στον Κάτσε τέταρτος. Ο Ράτς, όταν παίζονταν από εκεί μπάλα, γινόταν center back και δημιουργούνταν μια έτσι κατάσταση όπου ο Ολυμπιακός, η καλή του πλευρά, που είναι η αριστερή, με τον Αφελάη και τον... πώς το λένε τον άλλον, τον Αφελάη και τον Ντεμπελαγού Μαζουακού, κλείστηκε με τον Λί Αναστασιάδη. Και από την άλλη μεριά, πήγαιναν δηλαδή η half του ΠΑΟΚ έτσι, όταν πήγαιναν στις πλευρές. Κάτσε Τσαλδάρης με Ράτς και αντί να έρθει ο Περέιρα που δεν μαρκάρει, ερχόταν ο Κλάους τέταρτος. Τρίκ δηλαδή τα οποία δεν θα στα αναλύσει κανένας. Ένα άλλο κομμάτι δουλεμένο του ΠΑΟΚ. Τα man to man σε σημαίνες φάσεις, δεν υπήρχε ζώνη, δεν υπήρχε εγώ θα μαρκάρω το χώρο και άμα... Μην εντάξει. Γιώργο πάντα το κουδούνι, ήρθες Γιώργο. Τι παυσιπύλο ρε μαλάκα με λαμπράκι, ανέβα απάνω να πούμε. Ας τα μπούτησε είπα εγώ, όχι. Ανέβα πάνω έλα στο Μετρόπολης κανονικά, γιατί άρχισες και δεν... Ναι. Εντάξει. Ανεβαίνεις φουλ τη λαμπράκι επάνω, φουλ περνάς εκεί το ξάιδο και τα λοιπά. Φτάνεις εκεί στις αρκούδες, εκεί που δεν πατούσε ψυχή πριν 20 χρόνια, τώρα είναι όπλο τι καραβίλες εδώ. Και όταν φτάσεις εκεί... ναι, κατάλαβες, άντε πάει. Και από το φανάρι του περιφερειακού θα συνεχίσει απάνω για το Καστοτινό πολίτικα. Θα μετρήσει 900 μέτρα και θα στήφρει αριστερά. Εντάξει, πάει. Άμα το βρει, φτύσει. Καλά. Παπάρια μου, θα βρει τέλο πάντων. Θα με ξαναπάρει τηλέφωνο. Είχα μείνει στα man to man. Κλάου Σαβλονίτη, Μήτρογλου, ξέρω εγώ, Τζιόλι, Μιλογίβεγγι, Τσαρντάρι, Βιτόρ Ραμπιντάλ, ήταν ο κάθε ένα κοντά. Και επίση είχαμε στην άμυνα του ΠΑΟΚ τη γρήγορη πάσα και όχι το κουβάλιμα το, και το χώρο το μεγάλο με παίκτες γρήγορους. Δηλαδή έβγαινε με τέσσερις στο χώρο, Περέιρα, Γκολάσα, Σαλπικίδη και Τσαρδάρη και άφησε όλους τους αργούς πίσω. Δηλαδή τον Αθανασιάδη ποτέ δεν τον έβγαλε στο μεγάλο το χώρο. Αυτά, άμα τα έκανε ένας προπονητής Ευρωπαίος, ξέρεις τι θα γράφανε εδώ όλοι οι καριόλιδες εμείς. Ξέρεις τι θα γράφαμε, ύμνους. Αλλά είναι χωριά της Αναστασιάδης, είναι από την Περέα κτλ. Κάνει και την Παναγιά να πούμε το σταυρό του και τον έχουμε περάσει να πούμε στα ζήτητα. Εγώ όσο ζω λοιπόν και είμαι στις επάλξεις, εγώ θα τον αναδεικνύω τον Αναστασιάδη, πρώτο γιατί είναι τίμιος και δεύτερο γιατί είναι προπονηταράς. Και δεν θα γράψω ποτέ ότι έχει ο ΠΑΟΚ θλάσεις. Θες να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, δύο κουβέντες να πούμε. Πες. Ωραία. Εκθέτει την ΕΠΟ, εκθέτει τη διαιτησία, εκθέτει τον Μαρινάκη. Ρόμπα ο Μίτσελ που θέλει Λεάρ και ο άλλο τον λέμε Χωριάτη. Με 65% κατοχή του δώσε ο ΠΑΟΚ το άγχος. Και του δώσε και τον κίνδυνο. Δηλαδή του δώσε τον κίνδυνο στο μεγάλο χώρο. Και άγχος και κίνδυνο. Και πίσω από την μπάλα με αλληλοκαλύψεις. Πειθαρχημένος ο ΠΑΟΚ. Πήρε την κατοχή. Πριν το μάτς άκουσα από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού περί πρέσινγκ, περί πληξίματος, περί... δεν του έδωσε το πρώτο 15 λεπτό, ούτε στο πρώτο 20 λεπτό. Και αυτό αναδεικνύει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι δουλεμένος. Με ενοχλεί η φυσική του κατάσταση. Είναι ψόφιος, δεν είναι ο Μήτρογλου μόνο ψόφιος. Και η εντεκάδα που θα έβαζα εγώ, την κάναμε στον Κρόνο μαζί, είναι ο Τσόρι σεντερφόρ με το Φουστέρ από πίσω. Σαλίνο δεξί μπακ και Αμπανταλοή δεξί εξτρέμ. Αφελάει αριστερά, Κασάμι Μανιάτη αμυντικά χαφ.
Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού με Αμπιντάλα, Βλονίτη, Μποτία και Μαζουακού και ο τερματοφύλακας. Είναι και η δεκάδα του, δηλαδή, όχι πιο έξυπνη. Δηλαδή, ο άλλος μου παρουσίασε Σέξπιρ, μου παρουσίασε τον Οθέλο, ο άλλος μου παρουσίασε τον Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Δηλαδή, ο ένας μου παρουσίασε κάτι έξυπνο, κάτι ανατρεπτικό, κάτι απίστευτα καινοτομικό, και ο άλλος με παρουσίασε μια κατάσταση ότι οι παίκτες θα με ανεβάσουν ή οι παίκτες θα με κατεβάσουν. Μεγάλος προπονητής ο Αναστασιάδης, μικρός προπονητής ο Μίτσελ, εκεί παίχτηκε το όλο το παιχνίδι, και συγχαρητήρια τον Άγγελο που είπε μετά το ματς: μπράβο στα παιδιά. Αυτός είναι ο προπονητής, αυτός είναι άνθρωπος. Τώρα, αν η Παναγιά είναι ΠΑΟΚ, είναι. Δεν τη γνώρισα. Να είστε καλά.